της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη. Φτάσαμε σιγά σιγά, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, σε απόσταση αναπνοής κοντά στα Άγια και Ιερά Χριστούγεννα. Η ψυχή μας εφραίνεται μυστικά. Η ατμόσφαιρα έχει γεμίσει με τα προεόρτια άσματα και με τη χαρά του ουρανού και της γης, και περιμένουμε και όλο περιμένουμε και καρτερούμε και όλο καρτερούμε την Άγια Νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη, και ο Ιερός Συνοδός προτρέπει ήδη από την πρώτη μέρα των προεορτίων με το υπέροχο εκείνο απολυτίκιο και λέγει: «Ετοιμάζου Βηθλεέμ, ίνυκτε πάσιν Ιεδέμ». Να ετοιμάζεσαι, Βηθλεέμ, γιατί άνοιξε για όλους ο Παράδεισος, και το δέντρο της ζωής και το φυτόν του Παραδείσου εφυτεύθη μέσα στην Παναγία και έγινε η γαστήρη και η κοιλία της Παράδεισος, και από εκεί εξύνθησε το ζωηφόρον φυτόν το οποίο τρώνε οι άνθρωποι, ο Χριστός μας δηλαδή, και πάνε στον Παράδεισο και δεν πεθαίνουν πια όπως απέθανε ο Αδάμ στον επίγειο Παράδεισο όταν έφαγε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Εφραίνεται λοιπόν η πλάση, εφραίνεται ο κόσμος όλος, εφραίνονται τα πάντα και μυστικώς πανηγυρίζουν, γιατί φτάνει η ανάπλαση του κόσμου, η αναδημιουργία, η ομορφιά και η θέωση του ανθρώπου και η ενθέωση σε όλα. Αυτά είναι μυστήρια. Τα προσπελάζουμε και τα προσεγγίζουμε λιγάκι μόνο με την πίστη, μόνο με τη χάρη, μόνο με τη Θεία Φώτιση, μόνο με του ουρανού την Ευδοκία. Και τότε πανηγυρίζουμε. Δεν ξέρουμε από πού μας έρχεται αυτή η χαρά, αυτή η αγαλίαση, αυτή η ομορφιά. Είναι το δώρο του Κυρίου μας. Είναι το δόξα εν υψίστης των αγγέλων. Είναι η επιγής ειρήνη εκείνου, διότι ο Χριστός είναι η ευδοκία του Θεού, δηλαδή η καλοσύνη του Κυρίου χειροπιαστή. Όφθη επί της γης και της ανθρώπης συνανεστράφη, και έγινε ο προαιώνιος Θεός πεδίο νέων, βρέφος, θείον βρέφος, μικρό παιδί, αλλά και νέα πλάσης και νέα κτίσης και τα πάντα. Γι' αυτό ας αφήνουμε την ψυχή μας ανοιχτή, μια χαραμάδα, μια τρύπα, όσο μπορούμε, για να μπαίνει εκεί η χάρις των Χριστουγέννων, η λύτρωση που απέστειλε ο Κύριος στο λαό του. Να γίνει και η ψυχή μας μια Βηθλεέμ, ένα αρτοπολείο, ένα σπίτι άρτων που σημαίνει λέξεις Βηθλεέμ. Να έρθει ο ουράνιος άρτος, εκείνος που γεννήθηκε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου στο σπήλαιον της Βηθλεέμ, επί 4 Αυγούστου να έλθει και στην ψυχή του καθενός μας, στη φάτνη της καρδιάς μας, στο σπήλαιον της οντότητός μας, και αν είναι σπήλαιον ληστών και αμαρτιών και παθών, εκείνος ας τα διώξει. Ας διώξει τους εμπόρους των εθνών από την ψυχή μας, όπως το έκανε 2 φορές
στο ναό του Σολομώντος κατά την επιγής επιφάνειά του. Και ας μείνει εκείνος μέσα, ας μείνει η Παναγία, ο Άγιος Ιωσήφ, ας μείνει ο ουρανός, ας μείνει η χάρη του συμμυστική, ας μείνει η καλοσύνη του Κυρίου. Και τότε ο άνθρωπος γίνεται άλλος εξάλλου, μεταμορφώνεται, αλλάζει και γίνεται επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος, όπως λέει η Εκκλησία μας για τους οσίους και ασκητάς. Φεύγει μέρημνα, φεύγει η λύπη αυτού του κόσμου, φεύγουν λατρείες οι επίγειες καταστροφικές και εγκαθιδρύεται στην ψυχή μας η Βασιλεία του Χριστού, η αιώνιος Βασιλεία, η Βασιλεία της Δικαιοσύνης, δηλαδή ο ίδιος ο Δίκαιος και Άγιος των Αγίων Χριστός μας, ο Κύριος των Κυριευόντων και Βασιλεύς των Βασιλευόντων. Και γινόμαστε κι εμείς σπήλαιο της Βηθλεέμ, μυστήριον ξένων ορό και παράδοξων, λέει ο Κοσμάς ο Μελωδός τον υπέροχο κανόνα του στα Άγια Χριστούγεννα, ουρανών το σπήλαιον, θρόνων χερουβικών την παρθένων, την φάτνην χωρίων, ενώ ανεκλήθη ο αχώρητος Χριστός ο Θεός, όν ανυμνούντες μεγαλύνομεν. Και λένε οι σοφοί πατέρες και οι ερμηνευτές των γραφών ότι ο Κύριος είναι ο αχώρητος και εκείνος που δεν χωράει πουθενά χώρεσε στη μήτρα της Θεοτόκου Μαρίας και εξήλθε πεδίο νέων ο προαιώνων Θεός, αλλά χωρεί και στη δική μας κοιλία και ύπαρξη με τη Θεία Ευχαριστία, με το μυστήριο της Αγίας Μεταλήψεως του Αχράντου Σώματος και τιμίου αίματός του. Και έτσι γίνεται και η ψυχή μας χωρίων του αχωρίτου, χώρα του αχωρίτου, μυστήριων ξένων και παράδοξων αυτό. Κι όμως συμβαίνει. Γι' αυτό ας ετοιμάζομαι και εμείς τη δική μας Βηθλεέμ, το δικό μας σπήλαιο, τη δική μας φάτνη και ταπεινά να προσκυνούμε το Θείον Βρέφος, τον ανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού, τον οποίον η Παρθένος έτεκε, να τον προσκυνούμε ταπεινά, εν παντή καιρό και τόπο, όπως οι άκακοι και οι αθώοι ποιμένες, οι αντιπρόσωποι του Ισραήλ, εκείνοι που έφεραν το θαύμα στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, δηλαδή εξέφρασαν το θαυμασμό τους και μίλησαν για αυτά που είδαν εκεί στην ερημιά που φύλαγαν τα πρόβατά τους τη νύχτα, αλλά και με αυτά που είδαν στο σπήλαιο της Βηθλεέμ. Και γύρισαν από το σπήλαιο, υπέστρεψαν από το σπήλαιο με χαρά και διηγούν το αυτά που άκουσαν και αυτά που είδαν. Οι αθώοι και άκακοι ποιμένες υπέστρεψαν εις την ποίμνην την αυτών, αφού πήγαν πρώτα οι ποιμένες της γης, οι άνθρωποι οι ποιμένες, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο δεύτερο κεφάλαιό του, αφού πήγαν και προσκύνησαν τον καλόν ποιμένα, ποίμνην την αυτών αφέντες οι ποιμένες, μετέβησαν προσκυνήσε Χριστόν καλόν ποιμένα. Πήγαν να προσκυνήσουν τον καλό ποιμένα τον Χριστό οι ποιμένες οι άκακοι και οι αθώοι της Βηθλεέμ. Μπορούμε και εμείς να κάνουμε αυτή την ωερά οδηπορία, αυτό το πνευματικό προσκύνημα, αυτή την Άγια Μετάβαση στη Θεία Βηθλεέμ. Και κάθε ναός είναι Βηθλεέμ, είναι Γολγοθάς, είναι Πανάγιος Τάφος, είναι όλα μαζί. Αλλά και ο άνθρωπος, ο καθένας άνθρωπος, ο χριστιανός κυρίως ορθόδοξος άνθρωπος, εκείνος είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Εκείνος έλαβε τον Χριστόν, εντύθη τον Χριστόν, ευαπτίστηκε εντύθη τον Χριστόν και είναι Χριστοφόρος και Θεοφόρος και είναι και ναός του Αγίου Πνεύματος. Και όπως σε γεννήθεια του Αγίου Πνεύματος στην Παναγία μας και τη Ρουμένα των Αναλογιών εσαρκώθη εκεί ομολογενήσιος,
έτσι και στις ψυχές τις δικές μας γεννάται ο Κύριος για του Αγίου Πνεύματος, και είμεθα τότε τέκνα φωτόμορφα της Εκκλησίας, είμεθα μια άχραντη ομορφιά, είμεθα ένα υπέροχο μεγαλείο. Ετοιμάζου λοιπόν, Βηθλεέμ, ας ετοιμάζεται κάθε χριστιανική ορθόδοξη και φιλόθεη ψυχή, αλλά και όλες οι ψυχές, και η πληγωμένη χριστιανοσύνη και οι άλλοι που είναι σας παρυφάς της Εκκλησίας και οι άλλοι που κάθονται εν χώρα και σκιά θανάτου, ας τους ετοιμάσει ο λυτρωτής, ας τους ετοιμάσει ο Κύριος να τον δεχτούν και να τον υποδεχτούν στη φάτνη και στο σπήλαιο της ψυχής και της υπάρξεώς των. Γιατί ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, τον Κύριο ζητάει, τον Κύριο γυρεύει, την πρώτη και την ιστερνή του αγάπη, το α και το ω της ζωής του, το σκοπό του τον υπέροχο και ουράνιο. Γιατί χωρίς το φιλάνθρωπο Χριστό μας, αδελφοί και πατέρες μου, δεν μπορούμε να ζήσουμε, δεν μπορούμε να υπάρξουμε, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, αφού ο ίδιος μας είπε ότι χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν. Μεγαλεία αυτά, και τυχεροί εμείς οι αμαρτωλοί που τον γνωρίζομαι έστω και λιγάκι, και που είμεθα στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του, και μάλιστα είμαστε και Έλληνες Ορθόδοξοι. Είναι μεγαλείο αυτό, και ακούμε το Ευαγγέλιο στη γλώσσα μας, τη Θεία Λειτουργία το ίδιο, τους ύμνους το επίσης, τα πατερικά συγγράμματα ως αυτός, και έχουμε τόση ομορφιά. Γι' αυτό και από τα αρχαία χρόνια της χριστιανοσύνης μέχρι σήμερον, εγενεέ πάσε, ανυμνούν το λυτρωτή και σωτήρα, ανυμνούν το φιλάνθρωπο Χριστό μας, τον ανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού, και του γράφουν ύμνους και του γράφουν προσευχές και του πλέκουν εγκόμια και του γράφουν ιστορίες, του ανιστορούν θείες και ιερές και ουράνιες εικόνες, υπέροχους ναούς ανεγείρουν σ' όλα τα μήκη και πλάτη της γης, και με όλα αυτά και με άλλα περισσότερα εκφράζουμε τη λατρεία μας, την απόλυτη λατρεία μας στο ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού, στο άχραντον θείον βρέφος της Βηθλεέμ. Ένα βράδυ των Χριστουγέννων στα παλιά τα χρόνια, και καθώς ασκήτευε εκεί στο σπήλαιο που εδέχτω Θεό ο Άγιος Ιερώνυμος, η μεγάλη αυτή μορφή της αρχαίας Εκκλησίας, αγρυπνούσε και ευγνωμονούσε και ευχαριστούσε και δοξολογούσε το θείο βρέφος το τεχθέν δια την ημετέραν σωτηρίαν, αφού Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Και από τον κόπο της αγρυπνίας και από τη συγκίνηση και από θεϊκή χάρη αποκοιμήθηκε Όσιος Ιερώνυμος, το τέκνο της δυτικής ορθοδοξίας, της ενωμένης τότε μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Και μακάρι να ξαναγίνει και να συμβεί αυτό, προς άφατον χαρά του Χριστού και των Αγίων ανθρώπων και ημών των αμαρτωλών. Και καθώς απεκοιμήθη, είδε κατόναρ, είδε στο όνειρό του το φιλάνθρωπο Χριστό μας, που τον κοίταζε με καλοσύνη άφατη, με στοργή ανίποτη και τρυφερότητα ανέκφραστη, και του μίλησε με το όνομά του, αφού ο Κύριος τα ίδια πρόβατα καλεί κατ' όνομα και εξάγει αυτά, του μίλησε και του είπε: Ιερώνυμε. Ιερώνυμος είναι αυτός που έχει το ιερό όνομα, το όνομα του Θεού. Λοιπόν, αύριο γιορτάζω, τι δώρο θα μου κάνεις στη Θεία γέννησή μου? Και εκείνος συγκινήθηκε, άρχισε να κλαίει και του λέει: Κύριε, τι να σου κάνω δώρο? Εγώ τα άφησα όλα, τα παλάτια, τα μεγαλεία, και ήλθα εδώ και κάθομαι στο φτωχικό σου σπήλαιο που είναι πλούσιο με τη Θεία γέννησή σου και τα άχραντα δώρα σου. Δεν ξέρω τι άλλο να σου κάνω.
εσύ που με ρωτάς κάτι ξέρεις και κάτι θέλεις. Και εκείνος του λέει, θέλω να μου κάνεις δώρο αυτό που δεν αγαπάς εσύ και το οποίο σε βασανίζει. Τι είναι αυτό, Κύριε? Και ο Χριστός του απαντά, οι αμαρτίες σου είναι, Ιερώνυμε. Θέλω να μου τις προσφέρεις δώρο για να σου τις συγχωρήσω. Γιατί εγώ ήλθα στον κόσμο να φέρω λύτρωση, να δώσω συγνώμη, να παράσχω συγχώρηση αμαρτιών και να σας θεοποιήσω, να σας βάλω στον παράδεισο, να γίνετε θεοί κατά χάριν και να είστε αιώνια μαζί μου και με τον Πατέρα και με το Άγιο Πνεύμα. Και πάνω σε αυτά, πάνω σε αυτά, ξύπνησε ο Άγιος και κυλούσαν τα δάκρυα ακόμη στα μάτια του. Και ένα βλαϊκούοντο τα λόγια του φιλανθρώπου Χριστού στον υπέροχο αυτό ασκητή και πατέρα της αρχαίας χριστιανοσύνης. Πέρα στο υπόλοιπο της βραδιάς με δοξολογία, με χαρά ανίποτη, και όταν ήρθαν οι πατέρες να λειτουργήσουν δεν άντεξε και τους το είπε. Και εκείνοι άρχισαν να κλαίν και άρχισαν τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία, και ήταν αυτή η ακολουθία και η λειτουργία από τις καλύτερες της ζωής τους. Είχε ο Κύριος δώσει ιδιαίτερη ευλογία με την εμφάνισή του εκείνη τη νύχτα στον Άγιο Ιερώνυμο, και ζητάει από μας το ίδιο. Ο Χριστός μας διάλεξε ό,τι χειρότερο τις αμαρτίες μας για να μας δώσει ό,τι καλύτερο τη χάρη του. Και πολλές φορές εμείς κατηγορούμε τους ιερείς μας, τους κληρικούς μας. Υπάρχουν και οι διάφοροι που μας αναρρυπίζουν και μας προωθούν προς τα εκεί. Ας το προσέξουμε αυτό. Μην τους κρίνουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα. Δεν τους βάλαμε εμείς εκεί. Τους έβαλε ο Χριστός στην Εκκλησία του. Και έχει ράβδον σιδηράν. Και τους παιδεύει όταν χρειάζεται, λέει ο Πατροκοσμάς. Και έδωσε λοιπόν στους ιερείς αυτή την εξουσία να μας συγχωρούν τις αμαρτίες, το ό,τι χειρότερο, και να μας δίνουν το ό,τι καλύτερο, τη χάρη του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο και ανώτερο δώρο. Και όταν φύγει από πάνω μας το κράτος της αμαρτίας και η αιχμαλωσία του αντιδίκου, η ψυχή μας μπαίνει στην άνοιξη της Εκκλησίας. Η ψυχή μας μπαίνει στον παράδεισο. Από εδώ αρχίζει ο παράδεισος. Από εδώ αρχίζει ο παράδεισος. Παράδεισος και γάρι εκείνης γαστήρ εδείχθη νοητών ενώ το θείον φυτών εξουφαγόνται ζήσομεν ουχή δε όσο Αδάμ τεθνιξόμεται. Χριστός γεννάται την πριν πεσούσαν αναστήσων εικόνα, ακούσαμε πριν λίγο στο προεόρτιο απολυτίκιο. Ετοιμάζου λοιπόν Βηθλεέμ, ετοιμάζου Βηθλεέμ, ετοιμάζου Εκκλησία, ετοιμάζου ψυχή μου, ετοιμαστείτε όλα για τον ερχομό του Κυρίου, γιατί όλα και όλοι Αυτόν περιμένουμε, Αυτόν αγαπάμε, Αυτόν λατρεύουμε, ακόμα και όταν δεν το ξέρουμε, ακόμα και όταν αμαρτάνομαι, προκειμένου τάχα να βρούμε την ευτυχία και τη χαρά και τη γαλήνη, εκείνον στο βάθος γυρεύουμε. Γι' αυτό και πολλές καλοπροαίρετες υπάρξεις που παίρνουν στραβό δρόμο που δεν αντιστοιχεί στην ψυχή τους, τι κάνουν, τι γίνεται με αυτές δηλαδή, πολλές καλοπροαίρετες υπάρξεις πέφτουν στην αγκαλιά του Χριστού καθώς βαδίζουν το δρόμο του κακού και της απολίας και της ασωτίας. Τη στείνει μπροστά τους ο Χριστός και εκεί που έρχονται στο αδιέξοδο, πως ο άστος Υιός, πέφτουν στη δική του αγκάλι.
και παραδίνονται άρνεφόρων και ορίων, και ο Κύριος τους ασπάζεται, τους εναγκαλίζεται και τους βάνει στην εκκλησία του και σφάζει και θυσιάζει το μόσχο το σιτευτό, τον ιό των ανθρωπίσαντα, για να λάβουν οι αμαρτωλοί και να πάρουμε όλοι το φάρμακο της αθανασίας, το σώμα και το αίμα του, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Ετοιμάζου λοιπόν, Βηθλεέμ, πανηγυρίζει, όπως είπα και στην αρχή, αδερφοί και πατέρες μου, μυστικά η ψυχή μας. Νιώθει αλλιώς, ακόμα και ο χειρότερος άνθρωπος χριστιανός νιώθει αλλιώς αυτές τις Άγιες ημέρες. Γι' αυτό και οι λεγόμενοι θεατρίν της απιστίας, οι δήθεν άθεοι, οι δήθεν υβριστέ, αυτές τις ημέρες τι γίνεται, αλλοιώνονται. Και μερικοί λένε τέτοιες κουβέντες που δεν τις ακούς εύκολα και από χριστιανούς ακόμα. Προχθές έγραφε κάποιος σε μια εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας, καθημερινή εφημερίδα, ότι «Δε στενοχωριέμαι γιατί είμαι μόνος μου, πονά και θλίβομαι και στενοχωριέμαι γιατί δεν έχω πίστη». Μεγάλη ομολογία, μεγάλη αλήθεια, μεγάλη κουβέντα αυτή. Η πίστη στο Χριστό και στην Εκκλησία μας είναι όλα τα λεφτά. Γεμίζει την ψυχή μας, την ύπαρξή μας, τη ζωή μας. Φέρνει επιγής ειρήνη, μας προστατεύει, μας καλοπιάνει, μας σκεπάζει. Γιατί η πίστη είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Δεν είναι μια ιδέα, ούτε μια ιδεολογία, ούτε ένα σύστημα εγκόσμιο. Είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Πίστη και Χριστός ταυτίζονται. Πίστη και Εκκλησία ταυτίζονται. Και βάλετε η Άγια Πίστη, γιατί είναι αληθινή και ενοχλεί το δαίμονα και τα όργανά του. Και επειδή βάλετε, από την πολεμική αυτή φαίνεται η αξία της, φαίνεται η δύναμή της, φαίνεται το μεγαλείο της. Και ο Κύριος, ο ευγενέστατος Κύριος, δεν βιάζει κανέναν, δεν απειλεί κανέναν, δεν κακολογεί κανέναν, μας αγαπάει όλους και περισσότερο τους εχθρούς του, και μας περιμένει όλους να έρθουμε κοντά του. Εκείνος ήρθε επί γης, εκείνος ήρθε επί γης εξ ουρανών. Γι' αυτό λέει το ωραίο τροπάριο, η καταβασία, η πρώτη του κανόνος προαναφέραμε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε. Ο Χριστός ήρθε εξ ουρανών να τον συναντήσετε, να τον προαπαντήσετε. Εκείνος ήρθε και υπολείπεται να πάμε και εμείς αυτόν. Γιατί ο Κύριος είναι όντως δημοκράτης, είναι η ελευθερία, είναι η ίδια η ευγένεια, είναι η ίδια άχραντη ομορφιά. Γι' αυτό δεν βιάζει κανέναν. Η μόνη βία που έχει είναι η αγάπη του. Κυκλοφορεί και οπλοφορεί με την αγάπη του ο Χριστός μας σ' όλα τα μήκη και πλάτη Σιφηλίου, σ' όλα τα σταυροδρόμια και τις ρήμες της γης και σ' όλες τις γειτονιές του κόσμου. Είναι πανταχού παρόν, πανταχού παρόν ο Χριστός. Μπορεί να είμαστε μόνοι, μπορεί να είμαστε πολεμένοι, μπορεί να είμαστε άρρωστοι και κατάκητοι, μπορεί να είμαστε θλιμμένοι, μπορεί να είμαστε φυλακοί, μπορεί να είμαστε φτωχοί, μπορεί να είμαστε νηστικοί, μπορεί να έχουμε τόσα βάσανα. Όταν και αφού έχουμε το Χριστό μας, τα έχουμε όλα. Εκείνος μυστικά μας παρηγορεί, γιατί βλέπουμε να περνάμε τόσα πολλά και όταν τα βλέπουμε στους άλλους απορούμε πώς αντέχουν. Έρχονται και σε εμάς και αντέχουμε κι εμείς. Και ποια εξήγηση να δώσουμε και ποια δικαιολογία να βρούμε. Μία είναι η δικαιολογία και μία είναι η εξήγηση. Είναι μαζί μας ο φιλάνθρωπος Χριστός, δεν τον βλέπουμε. Είναι ο άγνωστος ευεργέτης. Μας έχει πάρει επάνω του, μας έχει στο λαιμό του και μας διακονεί όλους μαζί και τον καθένα χωριστά
μέχρι συγγενητικής λεπτομερίας. Είναι σπουδαίο αυτό, είναι σημαντικό και συγκλονιστικό, γι' αυτό και να του μιλάμε, να του μιλάμε του Κυρίου μας, να του λέμε τα πάντα μας, τα βάσανά μας, τη μοναξιά μας, την αρρώστια μας, τη δυσκολία μας, οτιδήποτε έχουμε, να τα λέμε σε εκείνο, να τα αφήνουμε στα πόδια του, τις αμαρτίες μας και τα πάντα. Οι μάγοι, οι τρεις σοφοί αυτοί της Ανατολής που ήλθαν με το αστέρι, του πρόσφεραν χρυσόν και λίβανον και σμύρναν. Και εμείς καλούμεθα από την Εκκλησία να του προσφέρουμε το τρίλον δώρον, το δώρο με τα τρία υλικά, δηλαδή τον πνευματικό, είναι η πίστη, η αγάπη και η ελπίδα. Καταχαίρεται ο Χριστός μας, αδελφοί και πατέρες μου, όταν εμείς τον εμπιστευόμεθα, όταν εμείς τον ακούμε, όταν εμείς τον βάλουμε πρώτον και διαλέγουμε Αυτόν από όλα τα άλλα, όποια κι αν είναι, ό,τι κι αν είναι. Και στις δυσκολίες μας του δείχνουμε εμπιστοσύνη, πάμε κοντά του, καθόμαστε στα ποδαράκια μας και του λέμε: Κύριε, εγώ έχω αυτά, εσύ κανόνισε, βοήθησε, μη μ' αφήνεις, εγώ σε εμπιστεύομαι κατά πάντα και αν έχω δυσκολία, εσύ πρόσθεσέ μου πίστη και εσύ γιγάντωσέ με πάνω σε αυτό το μεγαλείο. Και τότε ο άνθρωπος χαίρεται, είναι ασφαλής όποιο Γολγοθά κι αν αναβαίνει και έχει στην ψυχή του τη Θεία Γαλήνη, τη γαλήνη του ενανθρωπίσαντος Χριστού, την επιγής ειρήνη του, μεγάλη υπόθεση η πίστης. Και δεν είναι εύκολο, και την έχουν όλοι, ούγαρ πάντων η πίστης αναφωνεί από τα βάθη των αιώνων ο μέγας αγυνευτής των εθνών Απόστολος Παύλος. Δεν είναι ίδιον χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των ανθρώπων η πίστης, δηλαδή δεν την έχουν όλοι οι άνθρωποι την πίστη, γιατί δεν το ξέρουμε. Μακάρι και ευτυχείς εκείνοι που πιστεύουν. Θυμάμαι παλιά είχα έναν καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, στη Φιλοσοφική Σχολή, και είχα έτσι μια φιλία απαλή και τρυφερή και χωρίς πολλά λόγια και μια αμοιβαία εκτίμηση. Οι ψυχές συναντιόνται και δεν μας δίνουν το λόγο πολλές φορές και δεν μας εξηγούνε. Και πήγαινα, λέω: Κύριε καθηγητά, δεν σας έφερα τίποτα ως δώρον, σας έφερα όμως τον εαυτό μου και την ευχή μου και την αγάπη μου. Και σηκωνόταν εκείνος και χαιρότανε και έκανε σαν μικρό παιδάκι. Σε ευχαριστώ παππούλη μου, μου έλεγε, ήταν από την Πελοπόννησο εκεί τον ιερέα, χάριν μεγαλύτερου σεβασμού, όπως λέει η κυκλοπαίδεια, τον λένε παππούλη. Σε ευχαριστώ. Και τι μου έλεγε: Κάνε μου τώρα ένα δώρο αφού μου έφερες τον εαυτό σου. Τι να κάνω; Πες με ένα ψαλμό απ' έξω. Εγώ δεν πιστεύω, αλλά όταν τα ακούω αυτά γίνομαι ανάλαφρος. Εσύ πιστεύεις παππούλη μου; Προσπαθώ δάσκαλε, λέω. Δεν είναι και εύκολο. Προσπαθώ. Τι να σου πω, μου λέει. Θα σου χάριζα τη θέση μου, τα βιβλία μου, την υπόλοιπη που έχω στην κοινωνία, τη σοφία μου, τα λεφτά μου, τα πάντα μου, προκειμένου να είχα λίγη πίστη από αυτήν που έχεις η αφεντιά σου. Πόσες ψυχούλες πραγματικά δεν βασανίζονται μέσα στην απιστία και δεν το θέλουν, δεν το διαλέγουν, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει και έχει σημασία από ποιους γεννήθηκε ο καθένας μας, ποιους πρώτο άκουσε, ποιους πρώτο είδε, ποιοι τον πρωτοδίδαξαν και τον πρωτοοδήγησαν και ποιοι του μίλησαν. Γιατί υπάρχουν ψυχούλες καθαρές και αγνές από γεννησιμιού τους που πήραν όμως ατέρια στο δρόμο στη ζωή τους, γιατί γεννήθηκαν μέσα στη δυσκολία, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην άρνηση των δικών τους και στην απεσιοδοξία και υποφέρουν.
έλεγα και προχθές σταθμό της Εκκλησίας για ένα δημοσιογράφο που παλαιότερα πολεμούσε την Εκκλησία και την πατρίδα και την ιστορία με μεγάλη μανία η ψυχούλα. Τι σηματοδοτούσε αυτό, ότι κάτι του έλειπε? Ήρθε και αρρώστησε και του έδωσε αγιάτρευτη αρρώστια ο Χριστός για να του κάνει καλά την ψυχή του, για να του βάλει ένα κανόνα και να έχει το δικαίωμα ο Χριστός μας να τον εισαγάγει στον Παράδεισο. Και εκεί που ο άνθρωπός μας αγγελοκρουότανε, ανοίγουν της ψυχής του τα μάτια, μεγάλη υπόθεση αυτό, της ψυχής του τα μάτια, και τη βλέπει εμπρός του το Χριστό μας, ποιον άλλον, τον Εμμανουήλ, τον τεχθέντα βασιλέα, να τον φωνάζει με το όνομά του και να έρχεται να τον πάρει αγκαλιά. Και ο άλλος άρχισε να κλαίει. Μυστήριο άνθρωπος, άβυσσος ο άνθρωπος. Η άβυσσο αυτού του ανθρώπου βρέθηκε μπροστά στην άβυσσο της καλοσύνης του Κυρίου, αφού εκείνος είχε φτάσει κοντά του για να τον παραλάβει. Και έκλαιγε και έβγαλε όλο το δηλητήριο της απιστίας και της ερημίας της ψυχής του. Και σε μια στιγμή σταμάτησε, γαλήνεψε και είπε: «Χριστέ μου, να με συγχωρείς, δεν ήξερα πως υπάρχεις». Να το, δεν ήξερα πως υπάρχεις. Να το, μου το είπε άνθρωπος που ήταν κοντά εκείνη την ώρα. Να το, δεν ήξερα πως υπάρχεις. Πόσες ψυχές τον ξέρουν τον Κύριο, και επειδή δεν μπορούν να αντέξουν τη στέρηση και την απουσία του, λυσομανούν, τρελαίνονται. Είναι σκύμνοι οριόμενοι, το αρπάς και ζητήσε, παρά το Θεό βρός ναυτής. Θέλουν την τροφή τους. Το παιδί απαιτεί τη δική του την τροφή, όπως ξέρετε από το σλόγκαν των παιδικών τροφών Γιώτης. Βέβαια, το παιδί και ο κάθε άνθρωπος, παιδίο νέων έγινε και ο Χριστός μας, απαιτεί τη δική του την τροφή. Τα παιδιά μας θέλουν να τους δώσουμε το Χριστό μας, να τα αναθρέψουμε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, να τα παιδεύει, να τα εκπαιδεύει και να τα νουθετεί ο Κύριος. Και άμα τους δώσουμε τον Ιησού Χριστό, τότε τους δίνουμε όλα τα λεφτά, όλο τον πλούτο. Αλλά για να τον δώσουμε, πρέπει να τον έχουμε πρώτα και κύρια εμείς. Εμείς να έχουμε τη χάρη του, να έχουμε αλλοιωθεί από τη χάρη του, να έχουμε μεταμορφωθεί, να είμαι ταπεινή και πράη, να έχουμε αγάπη θυσιαστική, να έχουμε υπομονή, να έχουμε τη χάρη του. Τότε και χωρίς να πούμε τίποτα, μιλάμε στα παιδιά για τον Χριστό, αφού εκείνος είναι μέσα μας και διημών τα καθοδηγεί και πάντα ισχύομεν εν το ενδυναμούντι ημάς Χριστό. Έτσι τα παιδιά μας. Μεγάλη υπόθεση. Και προχθές ένας παπάς θεολόγος έβαλε στο τεχνικό λύκειο μια ερώτηση: αν πηγαίνατε κι εσείς με τους τρεις μάγους στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, τι δώρο θα κάνατε στον Κύριο? Ωραία ερώτηση, σοφή ερώτηση. Και ο καθένας είπε το δικό του και έγραψε το δικό του. Αυτό είναι σχέση, αυτό είναι αγάπη, αυτό είναι ομορφιά και μεγαλοσύνη. Πολύ σπουδαίο και πολύ μεγάλο. Και εμείς καλούμεθα από την Εκκλησία, καλούμεθα από την Εκκλησία να πάμε στη Βηθλεέμ να προσκυνήσουμε το θείο βρέφος, όπως οι μάγοι και οι ποιμένες, όπως οι άγγελοι του ουρανού, όπως η Κυρία Θεοτόκος και τηρουμένων των αλογιών,
όπως ο Άγιος Ιωσήφ ο Μνήστορ και ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος και οι όποιοι άλλοι. Και η Βηθλεέμ πια είναι σε κάθε εκκλησία, σε κάθε μοναστήρι, σε κάθε εξοκλήση, σε κάθε προσκύνημα. Είναι παντού η Βηθλεέμ, γιατί παντού γίνεται η θυσία, η ανέμακτος θυσία του Χριστού, και προσφέρεται το σώμα και το αίμα του εις βρόσιν και πόσιν σε αυτούς που προσέρχονται με τα φόβου Θεού και πίστεως και αγάπης. Είναι αυτά μεγαλεία, μεγαλεία. Γι' αυτό ας κάνουμε αυτή την ιερά περιήγηση νοερά στη Βηθλεέμ και στην εκκλησία μας, στον κάθε ναό και ακόμη πιο πολύ μέσα στην ίδια την ψυχή μας, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο σπήλαιο το δικό μας, μέσα στη φάτνη τη δική μας. Εκεί ευρίσκεται ο Χριστός. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τον πήραμε με το βάπτισμα. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε, τραγουδάμε τις Άγιες αυτές οι μέρες, αλλά και σε κάθε βάπτισμα. Όσοι ντυθήκαμε, όσοι βαπτιστήκαμε στο Χριστό, να ντυθούμε το Χριστό, και είναι μέσα στην ψυχή μας ο Κύριος και κοιμάται πολλές φορές, κοιμάται και εύχεται για μας, και όταν μας ταράσει πολύ η θάλασσα του βίου και η τρικυμία του κρανίου, τότε σαν άλλοι μαθητέ του στη λίμνη της Γενισαρέτ τρέχομε και το ξυπνάμε, και επιτρέπει επίτηδες πολλά και διάφορα ο Χριστός για να πάμε κοντά του, να τον φωνάξουμε, να τον ξυπνήσουμε, να του ζητήσουμε προστασία, να του ζητήσουμε να μας φροντίσει. Έτσι λοιπόν, καθώς πηγαίνουμε για τη Μητρόπολη των Εορτών, ας πάμε στη Βηθλεέμ με τον τρόπο που αναφέραμε. Ας σκεπτόμεθα τον Κύριο, την Αγία Μητέρα Του, τον Άγιο Προστάτη Του, τον Ιωσήφ, τον Μνήστορα, και αυτό μας κάνει καλό. Και ας σκεπτόμεθα και τους πλησίων μας, τους εν Χριστώ αδελφούς μας, πρώτα και κύρια εμείς οι Ορθόδοξοι, το λέει η Εκκλησία αυτό, δεν το λέω εγώ, και ύστερα όποιον μπορούμε, προσέχοντας και την Άγια Πατρίδα μας, γιατί την έχουμε δυσκολέψει όλοι εκόντες άκοντες και πολλές φορές χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Ας κρατήσουμε την Άγια Πίστη, την Άγια Πατρίδα μας, την Άγια Ιστορία μας, τις ιερές παραδόσεις και όλα τα υπόλοιπα που κράτησαν οι πρόγονοί μας, οι Βυζαντινοί και οι μετέπειτα, αντί πάσης θυσίας, και τα οποία διεικόνησαν με λογισμό και μόνηρο. Είναι αυτά μεγαλεία, και οι ξένοι, οι καλοπροαίρετοι ξένοι, οι αγαθοί Ισραηλίτε, τα θαυμάζουν αυτά, τα νοσταλγούν αυτά, τα ψάχνουν αυτά, και πολλές φορές έρχονται στην Άγια Πατρίδα μας για να ακούσουν τη μουσική των αγγέλων, τη γλώσσα του Θεού, να ειδούν τους Αγίους, να σπαστούν Άγια Λείψανα και να πάρουν τη χάρη του ουρανού και την ευλογία της Βηθλεέμ και της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μας. Έρχονται πολλοί με δέος, έρχονται και γεμίζει η ψυχή τους. Άλλοι μένουν εδώ
άλλοι φεύγουν στα μέρη τους όπως οι μάγοι και μεταφέρουν εκεί της Ρωμιοσύνη στα μεγαλεία, της Εκκλησίας στον Παράδεισο. Είναι μεγάλα και θαυμαστά αυτά. Και όσα κι αν πούμε, δεν τελειώνουμε. Αυτά δεν τελειώνουν. Εμείς να τα σκεπτόμεθα όσο μπορούμε περισσότερο και θα έχουμε καλό στην ψυχή και στη ζωή μας και γαλήνη και ειρήνη και δύναμη και θα ωφελούμε και τους άλλους αδελφούς μας, τους άλλους πλησίων, τους άλλους συνανθρώπους μας. Γιατί όλοι εκείνοι που είναι δυσκολεμένοι και εκείνοι που δεν είναι χριστιανοί προσβλέπουν περισσότερο στους χριστιανούς ορθοδόξους και μας κοιτάζουν στα μάτια, μας βλέπουν στο πρόσωπο, παρακολουθούν την περπατησιά μας και ψάχνουν τη ζωή μας. Τι λέτε πως γυρεύουν εκείνοι που είναι νοιασμένοι βαθύτερα, θέλουν να δουν στο δικό μας το πρόσωπο τη χάρη του Κυρίου και να βγάλουν, αν θέλετε, το άχτι τους που τους λείπει ο Κύριος και να πούνε, να, κάποιοι τον πιστεύουν, κάποιοι τον ζουν, κάποιοι τον ακτινοβολούν στη ζωή τους. Οπότε, που ξέρεις, αύριο μπορεί να έρθει και η δική μας σειρά. Αύριο μπορεί να μας δώσει την άχραντη χάρη του ο Κύριος να τον πιστεύσουμε κι εμείς και να γίνουμε παιδιά της Εκκλησίας. Δεν θα ήθελα, αδελφοί και πατέρες μου, να σας κουράσω άλλο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ολόψυχα και τους πατέρες και αδελφούς και το Ίδρυμα και τις κυρίες του Ιδρύματος και τον Ψάλτη και τον Επίτροπο και τον σταθμό της Εκκλησίας μας, της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 FM και τους ακροατάς αυτού και περισσότερο εσάς όλους που και σήμερα μέσα στο κρύο φτάσατε μέχρι εδώ στην αγκάλι της στοργική του Αγίου μας Νεκταρίου και κάναμε τον προεόρτιο εσπερινό των Χριστουγέννων και μιλήσαμε για τα Ιερά και Άγια Χριστούγεννα, για τη Μητρόπολη των Εορτών με θέμα «Ετοιμάζου Βιθλεέμ». Από απόψε, αυτή την Τετάρτη, σταματάμε τα κηρύγματα της Τετάρτης λόγω των διακοπών και θα συνεχιστούν την πρώτη Τετάρτη μετά του Αγίου Ιωάννου με το νέο έτος, δηλαδή 11 Ιανουαρίου. Θα κάνουμε προεόρτιο εσπερινό και στη συνέχεια ομιλία με θέμα «Στον απόϊχο των φώτων». Όμως εδώ θα συνεχίσω με τις ακολουθίες αυτές τις Άγιες ημέρες των εορτών του 12ημέρου σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στις εισόδους και θα το διαβάσω και από εδώ. Ανήμερα Χριστούγεννα, 5 με 7 το πρωί, 5 αρχίζουν όλες οι εκκλησίες, μην παραπονείστε, 5 με 7 το πρωί θα γίνει όρθρος και Θεία Λειτουργία. Πέφτει η Κυριακή εφέτος και συμπίπτουν, δεν διαβάζουμε κανένα Αναστάσιμο, αλλά διαβάζουμε όλα τα των Χριστουγέννων. Την πρωτοχρονιά πάλι, Κυριακή, πρώτη του μηνός, νέο έτος, μνήμη του Αγίου Βασιλείου και περιτομή του Χριστού, θα κάνουμε όρθρο και Θεία Λειτουργία. Τώρα 6 με 8 το πρωί. Στα Θεοφάνεια, πάλι όρθρος και Θεία Λειτουργία, 6 με 8 το πρωί. Και θα λειτουργήσουμε τελευταία και του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. 6-7 του μηνός, 5 με 6 το πρωί, γιατί είναι εργάσιμος, αν και δεν είναι Κυριακή, αλλά εργάζονται διάφοροι, είναι Σάββατο. Έτσι λοιπόν, αυτά τα λίγα είχα να σας πω. Τώρα στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας η εκπομπή 5 με 6 της Πέμπτης, Λίχνος Ποσίμου, θα τροφοδοτηθεί όπως πάντα. Γιατί μερικοί λένε, αφού δεν κάνουμε, δεν έχουμε. Έχουμε.
Να καλά ο Θεούλης μας δίνει δύναμη και με τη χάρη του μέχρι τώρα τα προφαίνομαι νομίζω αρκετά καλά. Στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας 10 με 12 θα έχουμε την εκπομπή μας, να την ακούτε άμα θέλετε, βάλετε κανέναν άλλο να ακούει, προσφορά του κάνετε. Και ο σταθμό του Πειραιώς στην Πειραϊκή Εκκλησία έχει κάθε Παρασκευή 9 με 10 το βράδυ. Μεθαύριο θα έχει προεόρτια των Χριστουγέννων και στη συνέχεια τα υπόλοιπα. Δεν ήθελα τίποτα άλλο να σας πω παρά και πάλι να σας ευχαριστήσω. Ας ψάλλουμε το αρχικό έμμο της Εκκλησίας και να φύγουμε. Τι υπέρμαχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα τον δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχου σαν το κράτος απροσμάχητον εκ πανδιών με κινδύνων ελευθερώσον ή να κράζωσι χαίρε νύμφι ανύμφευτε. Και πάλι σε ευχαριστώ και ολόψυχα εύχομαι καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά και Θεία Φώτα και καλή Αντάμωση. Καλή σας νύχτα. Λίχνος της Ποσίμου. Εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.